Μέσα από χρηματοδοτήσεις του ΙΝΕΚΕ ΣΕΕ επιδοτούν εργαζόμενους και τους προωθούν στην αγορά εργασίας ως φθηνό ευέλικτο εργατικό δυναμικό. Οι συμμετέχοντες σε αυτά βρίσκονται να είναι και ψηφίσαντες σε διάφορα σωματεία. Αν δεν υπήρχαν, έστειναν ένα σωματείο, κυρίως ιδιωτικών υπαλλήλων, μέσα σε ένα βράδυ. Υπήρξαν ακραία εκφυλιστικά φαινόμενα, όπως αυτό του εργατικού κέντρου Φριότιδας, που ελεγχόταν και από σαν του 1 εκατομμυρίου ευρώ, προερχόμενο από προγράμματα. Το διέλυσαν το εργατικό κέντρο για να αλλάξουν άφημοι, όπως ακριβώς οι ποδοσφαιρικές ΠΑΕ. Και τώρα το ξαναφέρουν με την ίδια σύνθεση να πάρει μέρος στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Όλα τα παραπάνω τα θέτουμε για ενημέρωση των εργαζομένων, τους καλούμε να προβληματιστούν, να συζητήσουν στους χώρους δουλειάς μαζί με τους συναδέλφους τους. Πρόκειται για εργατική οργάνωση αυτό. Μήπως είδαν πουθενά σε κάποιο χώρο δουλειά, σε κάποιον αγώνα, έστω και έναν από αυτούς τους συνδικαλιστές? Πού ήταν η ΓΕΣΕΕ όλα αυτά τα χρόνια? Στήριζε και στηρίζει την ανάπτυξη με τους άθλιους μισθούς με ροκάματα και τις άθλιες εργασιακές σχέσεις. Συνυπέγραψε με το ΣΕΦ το άθλιο νομοθέτημα των 586 ευρώ, μπήκε εμπόδιο στην προσπάθεια 530 εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών, συνδικάτων, που κατέθεσαν σχέδιο νόμου στη Βουλή για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και την επαναφορά τους. Στήριζε και στηρίζει το χτύπημα της απεργίας, τη λογική ότι οι απεργίες έφαγαν τα ψωμιά τους και τώρα οι εργαζόμενοι χρειάζονται διάλογο και συνεννόηση με την εργοδοσία, χρειάζονται έξυπνους συνδικαλιστές. Στηρίζει το χτύπημα της κοινωνικής ασφάλισης και την παράδοση της ολοκληρωτικά στο μεγάλο ασφαλιστικό κεφάλαιο μέσω του Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου Ασφάλισης που συμφώνησε με το ΣΕΦ και την κυβέρνηση. Στήριζε και στηρίζει τη λογική της ενσωμάτωσης και του κοινωνικού εταιρισμού, ότι οι εργοδότες και εργαζόμενοι πρέπει να πάνε μαζί για την καπιταλιστική ανάπτυξη, ότι τα συμφέροντά τους ταυτίζονται. Να πάρει η εργατική τάξη την κατάσταση στα χέρια της και να απαλλαγεί από αυτά τα βαρύδια, για να ενισχυθεί το ταξικό κίνημα, για να αναπτυχθούν οι αγώνες που θέτουν στο προσκήνιο τις ανάγκες των εργαζομένων και την ικανοποίησή τους σε αντιπαράθεση με τις απαιτήσεις και τα σχέδια επιχειρηματικών ομίλων και τις αντοχές της οικονομίας τους. Για να αναχαιτιστεί η επίθεση του δεχόμ που δέχονται οι εργαζόμενοι από τους κεφαλοκράτες και τις κυβερνήσεις τους, όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, από τους υπηρεαστικούς οργανισμούς, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Στον δρόμο αυτό βρισκόμαστε απέναντι στο ενιαίο μέτωπο της ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ, ΠΑΣΚ ΕΔΑ και ομάδα Βασιλόπουλου ΣΥΡΙΖΑ, στο μαύρο αυτό μέτωπο που επιτίθεται στο ΠΑΜΕ, προσπαθώντας να βάλει εμπόδια στην δράση των εργατικών κέντρων, των ομοσπονδιών και των συνδικάτων που συσπηρώνονται σε αυτό, που υπονομεύει τις συλλογικές διαδικασίες των εργαζομένων στα σωματεία τους, τη συζήτηση, τις γενικές συνελεύσεις, γιατί εκεί οι εργαζόμενοι καταλαβαίνουν τον βρώμικο ρόλο αυτών των δυνάμεων, βλέπουν ποιος είναι ο φίλος και ποιος ο εχθρός τους. Ο κάθε εργαζόμενος, αλλά πολύ περισσότερο κάθε συνδικαλιστής, που οι εργαζόμενοι εκλέγουν για να τους εκπροσωπήσει, έχει ευθύνη και πρέπει να πάρει θέση για όλα αυτά και η θέση αυτή θα κριθεί από τους εργαζόμενους. Εμείς λέμε καθαρά και παλεύουμε γι' αυτό στην πράξη. Οι άνθρωποι της εργοδοσίας και του κράτους της, που υπονομεύουν τα εργατικά συμφέροντα, πρέπει να πεταχτούν από το σβέρκο της εργατικής τάξης σε όλες τις συνδικαλιστικές βαθμίδες. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για το εργατικό κίνημα. Σε αυτό το μετερίζει, καλούμε τους εργαζόμενους και τα σωματεία τους να συσπηρωθούν.